Μάριος ο Χιλαδάκης θα σπεύσει να είναι δίπλα μας. Δούλεψε σκυρά, πάρα πολύ σκυρά, σε εκείνη την εποχή που ήταν δύσκολη. Έκανε μεγάλη παραγωγή, ήρθε ο πρώτος ασφαλιστής ζωής της Inter American. Ήτανε κι άλλοι ασφαλιστές που έκανε μεγάλη παραγωγή, αλλά ο Γιώργος είχε για την συνδυότητα καλή. Όσες φορές τον βλέπω στα 50 χρόνια, μου έρχεται στο μυαλό αυτή η εικόνα ενός απλού αγνού με απλή καρδιά ανθρώπου σε οτιδήποτε κι αν κάνει. Είτε στις ασφάλειες, είτε στα γήπεδα, είτε στα περιβόλια, είτε σε εκδηλώσεις, ένα πράγμα έχει μέσα του, πώς θα το μοιραστεί με άλλους. Θα ήταν πλεονασμός να περιβάλλουμε αυτή την όμορφη στιγμή με ιστορίες. Ίσως είναι καλύτερα να φανταστούμε αυτά που έρχονται και όχι αυτά που έφυγαν. Και ο Γιώργος Χιλαδάκης, εμένα προσωπικώς, με δίδαξε τι σημαίνει να είσαι συνεπής στο στόχο σου, συνεπής στις ηθικές σου αξίες και πάνω απ' όλα συνεπής σε μια διαδρομή που δεν λοξεύει ποτέ από την ευθεία. Ο άνθρωπος της ευθείας. Αλήθεια, πέρασαν 50 χρόνια. Πέρασα όλα τα στάδια της ασφαλιστικής αγοράς, από τα χαμηλότερα μέχρι και τα ψηλότερα. Και πάντα με επιτυχία, πάντα με μεγάλο αγώνα, πάντα με μεγάλη προσπάθεια. Και πήραμε τη μεγάλη απόφαση να φτιάξουμε ένα ασφαλιστικό πρακτορείο που μας βγήκε σε καλό. Συνεργαζόμαστε με όλες τις μεγάλες εταιρείες, με όλες τις εταιρείες του χώρου, με καλά αποτελέσματα και με καλή συνεργασία, θα έλεγα, γενικότερα. Ξεκίνησε από τη Σταδίου 10 το 1973, λίγο πριν έρθει ο Χιλαδάκης. Ήμουν εγώ λίγο παλαιότερος. Και τον εθαύμαζα τον Γιώργο, διότι τον είδα ένα νέο με πολύ όρεξη να μάθει και για να δουλέψει. Και δεν είναι κοπλιμέντο, είναι η αλήθεια. Και είχα την απορία, γιατί τόσο μανία να κάνει δουλειά. Και το ανακάλυψα όταν αγόρασε τρόφιμα αντί για βραδείο, κάτι άλλο. Είναι ένα από τα πολλά που θυμάμαι. Τις εκδρομές που κάναμε όλοι μαζί παρέα, το διευθυντή που είχαμε, τον Γιάννη τον Δουδουνά, και το μάνατζερ που είχα, το Γιούνι, που ήταν και απόψε εδώ, ο Μάργαρης. Ήμουν ο μοναδικός ασφαλιστής, ήταν φαντάρος αυτός, και ήμουν μόνος ασφαλιστής που είχε. Και μετά ήρθε ο Γιώργος και σιγά σιγά και άλλοι πολλοί. Ήταν καλό υποκατάστημα από τα πρώτα της Inter American, εκεί στα 2-10 βέβαια, και δόξα τω Θεώ. Καλά πήγαμε όλοι. Θέλει πολύ υπομονή, επιμονή και διάβασμα. Αυτά τα τρία καταρχήν, μεγάλη υπομονή και επιμονή. Διότι η επιτυχία δεν έρχεται αμέσως. Θέλει δουλειά. Άμα δουλέψει κανείς, τότε θα το καταφέρει και θα το καταλάβει. Έτσι με και πρόγραμμα. Το πρόγραμμα και βασικά στόχο. Άμα δεν βάλει στόχο, δεν κάνει τίποτα. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Αυτό που θυμάμαι είναι αυτή η συντροφικότητα που υπήρχε με τα παιδιά. Εμένα ιδιαίτερα με βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί μέσα από τη διπλή ιδιότητα από τότε ήθελα να τελειώσω το πτυχίο, να κάνω το μεταπτυχιακό. Είναι αλήθεια αυτό που τους είπα πριν από λίγο, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του διδακτορικού μου και γενικότερα του ότι είμαι ανήκει σε αυτά τα παιδιά. Πριν από λίγο χαιρετούσα τον Βαγγέλη τον Σπύρου. Ο Βαγγέλης ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε, γιατί είχε και ένα διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μπορούμε να αναλωνόμαστε σε φιλοσοφικές συζητήσεις που για τον Βαγγέλη μπορεί να ήταν μια διδαχή για μένα, μια συμβουλή. Για μένα όμως ήταν μεγάλο σχολείο, γιατί μπορούσα να παίρνω κουράγιο μέσα από μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη όπως αυτή του ασφαλιστή, να παίρνω κουράγιο να κάνω αυτή τη δουλειά με το όραμα ότι θα με βοηθήσει να επιτύχω το στόχο μου. Κάτι που έγινε. Και ένα τελευταίο για να μην εκμεταλλεύομαι τον χρόνο σας. Είπα για τον Βαγγέλη τον Σπύρου. Ένα απόγευμα μπήκε μέσα στο κατάστημα της Σταδίου 10 ένας Δημήτρης Κουνελάκης. Πλέον
Δεν έχω πρόβλημα να πούμε το όνομα, γιατί η υπόθεση έχει εκδικαστεί τελεσίδικα στα δικαστήρια. Ο Δημήτρης Κουρνελάκης ήταν οικονομικός διευθυντής του Κοσκοτά και ήρθε να κάνει μια ασφάλεια. Αντιλαμβάνεστε ότι το να έρθουμε στο γραφείο κάποιος και όχι εμείς να πάμε να τον βρούμε ήταν δώρο Θεού, ήταν λαχείο. Και είπε: θέλω να κάνω μια ασφάλεια. Ευχαρίστω, κύριε, του λέει ο Βαγγέλης. Παίρνει την αίτηση της ασφάλειας και αρχίζει, του παίρνει τα στοιχεία του, του κάνει την πώληση. Συμφωνώ, του λέει: θα κάνω μια ασφάλεια ζωής και μια ασφάλεια αυτοκινήτου. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Δημήτρης Κουρνελάκης και η ασφάλεια ζωής και το αυτοκίνητο ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρα και για μένα που είμαι νέος ασφαλιστής. Όταν λοιπόν τέλειωσε, λοιπόν, βλέπω το Βαγγέλη το Σπύρου και μου λέει: ποιος είναι ο κωδικός σου? Ό,τι έκανε, το έκανε για να μου δώσει εμένα την ασφάλεια με το δικό μου κωδικό. Αυτό που σας λέω δεν το έχω πει ποτέ στο Βαγγέλη το Σπύρου, γιατί δεν συναντηθήκαμε μετά με το εξωτερικό. Τώρα λοιπόν, αν είναι δυνατόν να δει αυτό το φιλμάκι και να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με δίδαξε τι σημαίνει αλτρουισμός, βοήθεια στους νέους και, όπως είπα, ένα κομμάτι του ότι είμαι προφανώς οφείλεται και σε τέτοια πράγματα. Ο Ισταδίου 10 ήταν ένα εμβληματικό σημείο ανάπτυξης ασφαλιστικής αγοράς, θα έλεγα, στο σύνολό της. Εάν σκεφτεί κανείς ότι μια απλή αγγελία τότε έδινε πολλές απαντήσεις από κόσμο, από υποψήφιους ασφαλιστές, που βέβαια ανά χίλιους έμενε ένας ή δύο, αλλά υπήρχε μια συσσόρευση ανθρώπων που στη συνέχεια όμως κάποιοι από αυτούς έκαναν μια σπουδαία καριέρα στην αγορά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως πρωτόγωνα τα μέσα, ακόμη και οι εκπαιδεύσεις ή τα γραφεία. Σε ένα γραφείο γύρω-γύρω ήμασταν 10-15 άνθρωποι που τηλεφωνούσαμε σε υποψήφιους πελάτες για να μπορέσουμε να κλείσουμε ραντεβού, να αρχίσουμε να βγάζουμε τα πρώτα μεροκάματα, όπως και έγινε. Αλλά ήταν η αφορμή μέσα από αυτό το σχολείο να κάνουμε πολλοί από εμάς μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία μέσα στην αγορά και να προσφέρουμε, αλλά και η αγορά να μας προσφέρει. Εκεί ήταν σπουδαία ονόματα της αγοράς, όπως ο συγχωρεμένος ο Κώστας Κουβελιώτης, ο οποίος ήταν και διευθυντής μου, ο Βαγγέλης ο Σπύρου, ο Πεταλάς, ο Σάνιος, πολλά ενδιαφέροντα ονόματα. Από εκεί και μετά, αυτό ήταν το φυτώριο στη μικρή Γλάστρα για να ξεχυθούμε όλοι σε γραφεία ανά το λεκανοπέδιο, να αναπτυχθούμε και να κάνουμε αυτό που κάναμε τότε, αυτό το θαύμα της Ιντεραμέρικα. Σταδίου 10 ήταν ένα δημιουργικό φυτώριο και μία αλληλοεκτίμηση μεταξύ και αλληλοβοήθεια όλων μας. Μία μεγάλη κυψέλη, μία μεγάλη οικογένεια. Θυμάμαι, τότε δεν υπήρχαν ακόμα εκπαιδεύσεις ουσίας. Δεν γινόταν σεμινάρια πραγματικά. Πήγα λοιπόν και λέω: πώς ξεκινάμε τώρα? Βρίσκω τον Σωτήρη τον Κουβελιώτη, που ο αδελφός του ο Κώστας ήταν unit manager στο υποκατάστημα του Παύλου του Ψωμιάδη. Ο πρώτος μου διευθυντής ήταν ο Παύλος ο Ψωμιάδης. Και του λέω: Σωτήρη, να έρθω αύριο μαζί σου να σου κρατάω την τσάντα να ακούσω τι λες. Πηγαίνοντας, είχα βγάλει το μπλοκάκι μου και σημείωνα. Την άλλη μέρα βρίσκω άλλο συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κόκορη. Του λέω: Γιώργο, να έρθω μαζί σου να δω πώς πουλάς. Και σημείωνα τι έλεγε καλύτερα ο Κόκορης από το Σωτήρη. Την άλλη μέρα πάω με άλλο συνάδελφο. Μέχρι που φτάνω να έχω μία ολοκληρωμένη δική μου τεχνική πώληση. Door to door. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκείνη την εποχή. Έβγαινες έξω όμως και το πίστευες ότι μπορώ αυτή τη στιγμή με τη δουλειά που κάνω να προσφέρω κάτι ιδιαίτερο, γιατί αυτό που πουλάγαμε ήταν μόνο κλάδος ζωής. Τότε στην Ιντεραμέρικα δεν υπήρχε ούτε αυτοκίνητο, δεν υπήρχαν πυρασφαλιστήρια, δεν υπήρχαν τίποτα. Ασφάλεια ζωής,
προσωπικό ατύχημα και ένα νοσοκομιακό επίδομα κάποια στιγμή 100 δραχμές την ημέρα και 200 δραχμές σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Αυτά ήταν τα εφόδια που είχαμε και βγαίναμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, το ευχαριστιόμασταν. Ήταν ένα παιχνίδι και η κόντρα μεταξύ μας, που δεν ήταν ουσιαστικά κόντρα, ήταν αλληλοπαρακίνηση μέσα από τον ενθουσιασμό που έβγαζε ο καθένας με την αίτηση που έπαιρνε. Πετάγαμε την τσάντα σε κάθε αίτηση και την αφήναμε να σκάσει κάτω από ευχαρίστηση. Αυτή ήταν η Σταδίου 10. Ο Δουρδουνάς, ο Σπύρου, ο Κουβελιώτης, ο Ψωμιάδης, ο Παύλος που τον είχε διευθύνει του καταστήματος, ο Τάσος ο Μάργαρης, όλος ο κόσμος. Να είστε πάντα καλά. Εγώ θυμάμαι, γιατί ήμουν από το 1971, όταν ήταν Αμέρικα, ήταν ακόμα ΕΠΕ και είχα διευθυντή υποκαταστήματος τον Παύλο Ψωμιάδη και union manager τον Δουρουνά τον Γιάννη. Ήτανε ένα φυτώριο η Σταδίου 10, ασφαλιστό καλών, που γέμισε όλη την Αμέρικα. Τα μεγαλύτερα στελέχη που περάσανε ήταν από τη Σταδίου 10. Περάσαμε, μεγαλούργησαμε, πήγαμε ψηλά, κάνουμε θαύματα και η Σταδίου 10 έχει γράψει μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλοι ασφαλιστές, μεγάλοι διευθυντές του καταστήματος, ο Βαγγέλης ο Σπύρου. Ήταν καλός μαθητής στην αρχή, μια φορά πήγε να φύγει δρόμο, τον έπιασα από το χέρι στο διάδρομο και του λέω μπες μέσα γρήγορα. Ήθελε 500 δραχμές να πάρει έναντι και έδωσε ο Δουρουνάς. Και πήγα στο Δουρουνά μέσα και του λέω δώσ' του ρε 500 δραχμές τώρα ρε, του λέω, και τα έδωσε. Να γίνει ασφαλιστής, είναι δύσκολο να γίνεις ασφαλιστής, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο το επάγγελμα, δύσκολο. Πρέπει να έχεις πολύ γερά νεύρα, αλλά άμα καταφέρεις να γίνεις, έχεις κερδίσει τη ζωή σου. Δεν πρόκειται να πεινάσεις ποτέ. Ο Θανάσης ο Φαρμάκης ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε όλη τη στατιστική, όλη την παραγωγή πάνω στο οποίο έτρεχαν όλα τα άλογα. Ο Θανάσης Φαρμάκης λοιπόν για τη Σταδίου έβγαζε κάποια δελτία. Θυμάσαι τίποτε? Πώς δεν θυμάμαι. Τα καλύτερα παιδιά και οι πιο παραγωγικοί συνεργάτες. Δηλαδή αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται μια ζωή. Να είσαι καλά, ο Θεός μαζί σου. Λοιπόν, η Σταδίου 10 ήταν μια κυψέλη πολύ καλών ασφαλιστών. Όταν ξεκίνησα βρήκα πολύ καλούς επαγγελματίες οι οποίοι με βοήθησαν στα πρώτα μου βήματα, με στήριξαν στο μέτρο του δυνατού γιατί ήταν δύσκολες εποχές και προχώρησα και εγώ πολύ δυναμικά. Είδα κάποιους επαγγελματίες που ξεχώρισαν και είπα και εγώ μέσα μου γιατί να μην τους μοιάσω και γιατί να μην προχωρήσω και εγώ σαν και αυτούς. Και τα κατάφερα στην πορεία. Η συμβουλή μου είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να το αγαπάνε πραγματικά και να μην το κάνουν σαν αγκαρία. Έτσι. Οι μέρες, έστω και δύσκολα, θα έρθουν οι καλές ημέρες. Και πιστεύω όλα τα νέα τα παιδιά μπορούν να προχωρήσουν δυναμικά. Παρότι οι καιροί είναι δύσκολοι, μπορούν να προχωρήσουν και αυτοί έτσι και να φτάσουν ψηλά. Ευχαριστώ πολύ το περιοδικό σας, ευχαριστώ πολύ την ηλεκτρονική επικοινωνία που έχετε. Έχετε κάνει μια αξιόλογη δουλειά. Ο κύριος Σπύρου ήταν από τους πρώτους δάσκαλους που είχα. Μου είπε 5 βασικά πραγματάκια, μου έμαθε την αλφαβήτα, την ασφαλιστική και εγώ προχώρησα δειλά-δειλά και έφτασε ένα ικανοποιητικό σημείο που σήμερα με κάνει να είμαι χαρούμενος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και του εύχομαι το περιοδικό και η ηλεκτρονική σελίδα να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.